η κοροϊδία με τα βαρέα και ανθυγιεινά καλά κρατεί, ειδικά μετά το νέο νόμο το ρατούργημα. Εδώ και δεκαετίες το υγειονομικό κίνημα παλεύει με συνέπεια. Βαρύ και ανθυγιεινό σημαίνει μειωμένος χρόνος συνταξιοδότησης, αυξημένες αποδοχές, αυξημένη άδεια, μειωμένο ωράριο εργασίας, το πολύ 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο, σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας, γιατροί εργασίας και τεχνική ασφάλεια στα νοσοκομεία και κανένα επασφάλιστρο για αυτούς που θα μπουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ήταν το 2018 με την προηγούμενη κυβέρνηση και υπουργός Κουρλέτη που μας έταξαν βαρύ και ανθυγιεινό και όλα στις καλένδες, και τώρα έρχεται το βαρύτερο νομοσχέδιο, αυτό που μας πάει έναν αιώνα πίσω, και σε συνδυασμό με την άρνηση της κυβέρνησης για βαρύ και ανθυγιεινό καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θέλουν ενωμένο αγώνα και ταξικό αγώνα. Με αφορμή την πανδημία πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μονιμοποιήσεις όλων των επικουρικών, ακόμα μαζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, και επειδή επίκειται και πιθανό τέταρτο κύμα όπως λένε οι ειδικοί, από τώρα ξαναβάζουμε το ζήτημα της επίταξης των ιδιωτικών δομών υγείας και να γίνει το COVID-19 για τους υγειονομικούς να χαρακτηριστεί επαγγελματική νόσος. Αυτό είναι για μας βαρύ και ανθυγιεινό, γι' αυτό παλεύουμε, δεν θα σταματήσουμε μέχρι το κίνημα να νικήσει. Πραγματικό βαρύ και ανθυγιεινό είναι να μην υπάρχουν επικουρικοί και συμβασιούχοι στα νοσοκομεία. Είναι να είναι όλοι μόνιμοι. Είναι όλοι να είναι στα σωματεία τους γραμμένοι. Είναι όλοι πραγματικά οι άνθρωποι του μόχτου που πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα για να έχουμε, γιατί όλοι έχουμε το ίδιο στομάχι, τα ίδια ενδιαφέροντα. Η πλουτοκρατία καλά κρατεί τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Τα χρηματοδότησαν και η μόνη τους διαφωνία είναι εάν το κρεβάτι στη ΜΕΘ θα κοστίζει 1.000 ή 1.600 ευρώ. Αυτή θα ήταν η διαφωνία τους. Πρημοδότησαν τον ιδιωτικό τομέα. Πρημοδοτούν τώρα ξανά τους εργοδότες. Πού θα φτάσει αυτό το πράγμα? Πρέπει να σημάνει ξεσηκωμός. Όλοι οι εργαζόμενοι, οπουδήποτε και να ανήκουν, πρέπει να σηκώσουν ανάστημα να μην εφαρμοστεί και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε τα βαριά και ανθυγιεινά. Να στήσουμε γερά σωματεία, ταξικά σωματεία με όλους τους εργαζόμενους, με διοικητικά συμβούλια που να δέχονται τις 1.000 υπογραφές που μαζέψαμε στον Ευαγγελισμό για να γίνει γενική συνέλευση και όχι σωματεία καρικατούρες και πλειοψηφίες που έχουν αδράνεια και θέλουν να είναι εργοδοτικά. Με αυτή την παρακαταθήκη, συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, σας καλούμε και αύριο εδώ με απόφαση του σωματείου μας, με τις καθαρίστριες, με τους ελαστικά εργαζόμενους που θα δώσουν ένα ακόμα παρόν, γιατί ετοιμάζονται για μεγάλο φαγοπότιο εργολάβη σε βάρος στοιχειοδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.